Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Γραμματέα. Οπότε θέλετε. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε σε σχέση και με με όλη τη συζήτηση που επικρατεί σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και πλέον ξεκάθαρα και με το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε για την Εθνική Αντιπροσωπεία. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτήν την έγκριση και την συζήτηση που έλαβε χώρα χθες στην Ελληνική Βουλή. Νομίζω ότι έχει μια σημασία να σας ακούσουμε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, από τη μία είναι η συζήτηση στη Βουλή. Μπορεί κάποιος να την άκουσε, να τη διάβασε, έστω τους τίτλους κτλ. Μια εικόνα είναι αυτή, που και εκεί έχει βαρκετή ουσία κατά τη γνώμη μας για τη στάση όλων των κομμάτων και των κυβερνητικών κομμάτων ή της ελληνικής λύσης που τελικά το υπερψήφισαν και τι πραγματικά υπηρετούν, αλλά και της αντιπολίτευσης κάθε κόμματος απέναντι που στέκεται. Εγώ θα ήθελα όμως να σταθώ, επιτρέψτε μου, στην εικόνα όλου αυτού του μήνα των μεγάλων φοιτητικών συγκεντρώσεων και όχι μόνο, και μαθητικών και εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή η εικόνα εξέπεμψε ένα μήνυμα ότι παρά, ξέρετε, με δυσκολίες, γιατί επιτρέψτε μου και ως γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ να σας πω ότι η ΚΝΕ ηγήθηκε σε αυτή την προσπάθεια και με μεγάλες δυσκολίες λόγω κλειστών σχολών και της πανδημίας, κατάφερε να εκφραστεί στο δρόμο ένα μαχητικό, μαζικό και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ταυτόχρονα τμήμα φοιτητών που εξέφραζε και πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούσαν να κατέβουν γιατί είναι σε άλλες πόλεις, από τα πανεπιστήμια τους ή αλλού. Μήνυμα που είναι καθαρό προς την ελληνική κοινωνία ότι αυτό το νόμος πλέον, όχι πια νομοσχέδιο, ζόμπι το έχουμε ονομάσει εμείς, νεκροζώντανο, είναι απονομιμοποιημένο, καταδικασμένο πλατιά στη συνείδηση της νεολαίας και των φοιτητών και για αυτός, και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που θα ακυρωθεί στην πράξη. Θα ακυρωθεί στην πράξη το μαζικό φοιτητικό κίνημα που προσπάθειες όλων μας πρέπει να είναι να δυναμώσει κι άλλο, να οργανωθεί κι άλλο και ήταν ένα θετικό βήμα όλος αυτός ο μήνας. Όπως έχει γίνει και με πάρα πολλές φορές στην ιστορία και την πρόσφατη και την παλιότερη με αντιδραστικούς νόμους, νόμους άδικους απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία, νόμους άδικους για την κοινωνία, νόμους άδικους για την νεολαία. Ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, πιο ελπιδοφόρα. Ναι. Νομίζω είστε σαφείς. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί περιγράφεται και μια εικόνα όξυνσης και όντως τα προβλήματα είναι οξυμένα σε πολλά επίπεδα και για τους νέους ανθρώπους, για την νεολαία, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έρχονται και προβλήματα από το παρελθόν και συσσωρεύονται σε ένα εκρηκτικό μείγμα. Κύριε Αμπατιέλο, βλέπουμε την κυβέρνηση να προωθεί έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό. Η λογική θα έλεγε ότι εντάξει, έχει την πλειοψηφία, είναι στην κυβέρνηση, όμως επειδή ζούμε σε κάποιες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης λόγω της πανδημίας, ότι κάποια πράγματα θα έπρεπε να ανοίγουν με πιο σοβαρό δημοκρατικό πλαίσιο, να γίνεται μια μεγαλύτερη συνολικότερη συζήτηση. Ανταυτού βλέπουμε μια βιασύνη, μπορώ να το πω, από την κυβέρνηση. Σε 10 μέρες κλείνουμε ένα χρόνο περίπου πανδημία στη χώρα μας. Της έκφρασής του από την πρώτη στιγμή, θυμάστε με τα πρώτα κρούσματα, την ανησυχία τη μεγάλη, τα κύματα να φουσκώνουν, να χαλαρώνουν για λίγο και τις κυβερνητικές πολιτικές επιλογές να φέρουν πραγματικά μπροστά σε όλους μας τον κίνδυνο διαρκώς μεγαλύτερης όξυνσης που κοστίζει και σε ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε δηλαδή για σοβαρά προβλήματα που φτάνει μέχρι δηλαδή και την ανθρώπινη ζωή. Αυτό τον ένα χρόνο είναι φανερό, νομίζω εμείς πολύ καθαρά, ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτή την κατάσταση ως ευκαιρία για να περάσει μια σωρία πάνω από 100, νομίζω 118, δεν ξέρω, έχουμε χάσει το μέτρημα, αντιλαϊκών νόμων και νομοσχεδίων, που ξέρετε δεν είναι προσωρινά. Το προσωρινό έχει γίνει στη χώρα μας και από τους πολιτικούς, προσωρινά τα πρώτα μέτρα για το πρώτο μνημόνιο, προσωρινά και τα δεύτερα, θα βγούμε από την κρίση. Βγήκε η Ελλάδα από την κρίση ως οικονομία και ΑΕΠ, τα μέτρα όμως είναι ακόμα εδώ, εκατοντάδες αντεργατικοί νόμοι της προηγούμενης δεκαετίας και με την ίδια οπτική πρέπει να δούμε και την προσωρινότητα σε εισαγωγικά όλων των μέτρων που παίρνονται τώρα, που είναι μέτρα που χτυπάνε κυρίως την τιμή, αυτό που λέμε, της εργατικής δύναμης, δηλαδή το εισόδημα των εργαζόμενων, το εισόδημα του λαϊκού κόσμου, των αυτοαπασχολούμενων, της πόλης, των αγροτών. Αυτό χτυπάνε και μπουκώνουν στο χρήμα και με τη φορολελασία όλου του κόσμου
ορισμένους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για αυτούς δηλαδή που δουλεύουν. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή άκουγα και με ενδιαφέρον και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, πρέπει να πούμε ότι σε αυτό πολύ χρήσιμη ήταν η στάση, αφού κάνουμε μια ανασκόπηση του χρόνου της πανδημίας στη χώρα μας, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και το θα λογαριαστούμε μετά. Νομίζω το έχετε ακούσει, έτσι, όπως είπαν πολλοί ακροατές σας. Τώρα δεν είναι ώρα το Μάρτι, τώρα δεν είναι ώρα την Πρωτομαγιά, τώρα δεν είναι ώρα το καλοκαίρι γιατί είναι ο τουρισμός, τώρα δεν είναι ώρα τον Οκτώβρη. Λοιπόν, νομίζουμε ότι έβαλε στο κύριο θέμα που έλεγε η κυβέρνηση, ότι σκύψτε το κεφάλι για λίγο και θα δούμε. Η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ρόλος της στο συγκεκριμένο, ήταν πάρα πολύ καθοριστικός. Ευτυχώς για τον κόσμο και δυστυχώς για αυτούς, στη χώρα μας υπάρχει μια δυναμική έτσι, πρωτοπορία στο εργατικό κίνημα, στο λαϊκό κίνημα. Και επιτρέψτε μου, με το που μου είπατε ότι το Πρίσμα FM που είναι η Πρέβεζα έχει έκφραση στην περιοχή σας, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα και για τους μαθητές της Πρέβεζας και τις μεγάλες αγώνες που έχουν οργανώσει όλα αυτά τα χρόνια, τους μαθητές της Άρτας και φέτος με πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, τους φοιτητές στα Γιάννενα, χωρίς να υποτιμώ κάποιον, αλλά νομίζω ότι έχουμε όλοι, ξέρουμε, τη σημασία να υπάρχουν δυναμικά τμήματα του λαού μας, που μέσα σε αυτά βεβαίως πρωτοστατεί και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, που δεν τα αφήνουν αυτά να περνάνε έτσι. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω, από ό,τι πλήττει έναν εργαζόμενο, έναν νέο, τόσο στα ζητήματα επιβίωσης, στα ζητήματα μόρφωσης, στα ζητήματα της υγείας, στα ζητήματα της παιδείας, τα πάντα, και στις καταστολής, αν θέλετε να μπούμε και σε αυτό. Θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει μια βαρύτητα. Ναι. Και να αντιστέκονται, να αντιδρούν, να καθυστερούν μέτρα, να παίρνετε υπόψη από τις κυβερνήσεις, ανάλογα και με τη δύναμη που εκφράζει το κίνημα σε κάθε φάση, ότι δεν μπορούμε να τα περνάμε κιόλα και να είναι ο κόσμος με σκυμμένο το κεφάλι. Και βεβαίως το κύριο να ετοιμάζεται, και εδώ είναι που πρέπει να επιταχύνουμε όλοι, και εμείς ακόμα και όλος ο λαός, μια μεγάλη αντεπίθεση που θα δώσει πραγματικά στο λαό αυτό που έχει σήμερα ανάγκη, και είναι και σύγχρονο και επίκαιρο με βάση τη δυνατότητα της εποχής μας. Καμία σχέση με αυτό που ζούμε δηλαδή. Σαφής. Περιγράψατε μια κατάσταση που όντως θυμίζει ένα μόνιμο καθεστώς, να πω εγώ, σε σχέση με τα μέτρα και την συνεχή έτσι πορεία και όσων συμβαίνουν τριγύρω μας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Θέλω να έρθω λίγο στο κομμάτι της καταστολής, γιατί είδαμε εικόνες τις τελευταίες ώρες και μέρες μετά από μαζικά συλλαλητήρια, πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια φοιτητικών συλλόγων και έτσι του νέου κόσμου που αντίδρα στις προτινόμενες αλλαγές. Είδαμε εικόνες όξυνσης και στο δρόμο, και βίας και περιστατικών συγκεκριμένων και εκ μέρους της αστυνομίας. Και θέλω να μου το συνδέσετε λίγο αυτό, αγαπητέ γραμματέα, και με την επόμενη μέρα, γιατί θα έχουμε την επόμενη μέρα και είσοδο της αστυνομίας στα πανεπιστήμια, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα μιλάμε και για ένα μόνιμο καθεστώς και στην όξυνση, ενδεχομένως και στην αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο γεγονός να είστε σίγουροι, όταν με το καλό η κυβέρνηση πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που ελπίζουμε να μην είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνει, και ανοίξει τα πανεπιστήμια, γιατί μιλάμε για τα πανεπιστήμια τα οποία δεν λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο. Και γι' αυτό δεν ακούγεται κουβέντα. Ότι έχουν ανοίξει τα πάντα, έχουν κλείσει, έχουν ξανανοίξει, και τα πανεπιστήμια δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα δηλαδή, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και οι φοιτητές να ξαναγίνουν φοιτητές, να κάνουν τα εργαστήρια που είναι τόσο κρίσιμα για να γίνουν επιστήμονες που θα βοηθάνε τον κόσμο αύριο μεθαύριο και να μάθουν αυτό που πρέπει να μάθουν. Αλλά όλα μπαίνουν στη δαμόκλειο σπάθη του κόστους. Μόνο σε τέτοια ζητήματα βέβαια έρχεται αυτή, γιατί σε άλλα πλουσιοπάροχα δίνονται λεφτά. Η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι ένα από αυτά. Άμα δείτε το χαρακτηριστικό σύνθημα των φοιτητών σε όλη την Ελλάδα, τα 30 εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία δώστε τα για να ανοίξουν οι σχολές. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα που πρέπει να λύσετε. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι το θέμα της καταστολής, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, δυστυχώς, δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης, δυστυχώς, και ότι με μια κυβέρνηση ξεμπερδεύεις, άρα ξεμπερδεύεις με το θέμα, θα έχει να το αντιμετωπίσει ο λαός στην πράξη, και έχει τη δύναμη, πιστέψτε με, το πιστεύουμε εμείς πάρα πολύ, πράγματα που φαίνονται ανίκητα και ακίνητα να τα αλλάζει και να ανατρέπει πλήρως. Το θέμα της καταστολής, δείτε το παράδειγμα των καλλιτεχνών, γιατί δεν βγήκανε μόνο στον δρόμο
οι μαθητές, οι φοιτητές και άλλοι. Βγήκαν. Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Με την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας του τρομονόμου, ο οποίος τρομονόμος έχει ενσωματωθεί ήδη στο δίκαιο της χώρας μας, σε πάρα πολλά. Θυμηθείτε την υπόθεση της Συριάνας και πώς σύρθηκε τόσο καιρό με βάση τον 187α, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι λοιπόν αυτής της οδηγίας που, τι να κάνουμε, κάποια γεγονότα μιλάνε και από μόνο τους, στην Ελλάδα το φέρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή, και το συνεχίζει βεβαίως η Νέα Δημοκρατία με χρύα και με πόδια, μιλάμε για λογοκρισία. Γιατί? Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλην, είτε έχει φιλελεύθερες, όπως θέλουν να λέγονται, δεξιές και προδεξιές κυβερνήσεις, είτε έχει σοσιαλδημοκρατικές με άλλες προοδευτικές εισαγωγικά δυνάμεις που ακούμε και στη χώρα μας, όπως είναι στην Ισπανία. Γνωρίζετε για το ράπερ στην Ισπανία που έχει μπει φυλακή για λογοκριμένο τραγούδι του. Αυτό είναι που έφερε ο κύριος Λιβάνιος στη Βουλή. Μόνο το ΚΚΕ το ανέδειξε ως θέμα και ως πρόβλημα, και επειδή το συζητάγατε και πριν, και ευτυχώς που ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος και η μουσική δεν πέφτουν στην παγίδα ότι μια μικρή αλλαγή της διατύπωσης έχει αφήσει όλη την ουσία εκεί. Και ότι ετοιμάζουμε και κάποιες πρωτοβουλίες, νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσετε, mm-hmm. για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Αν ίσχυε, δεν θα ακούγαμε ποτέ τραγούδια, δεν θα τα μαθαίναμε ποτέ, όπως είναι το Μπέλα Τσάο, όπως είναι το Ακορντεόν, όπως είναι ο φασισμός, όπως είναι σύγχρονα τραγούδια, ειδικά στη ραπ σκηνή και στο hip hop, που μιλάνε για την ανάγκη να ξεσηκώνει το κόσμος, να αγωνίζεται, να παλεύει για το δίκαιο του. Και όχι μόνο δεν θα τα ξέραμε ποτέ, γιατί θα είχαν λογοκριθεί, και οι δημιουργοί τους θα ήταν στη φυλακή και θα διώκονταν. Και αυτό παραμένει. Τι θέλω να πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το στόχο πια πιο έντονα από ποτέ της ριζοσπαστικοποίησης. Έτσι το λέει ανοιχτά, το ψηφίζουν όλα τα κόμματα της Ελλάδας που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και στη Γερμανία αυτό, είναι και στην Ισπανία, είναι και στη Γαλλία, είναι παντού. Γιατί, και δεν είναι μόνο στην τέχνη, είναι στα πάντα, να μην αμφισβητείται αυτή η βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα. Απέναντι σε αυτό, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να βγουν πολλά συμπεράσματα για τα χρυσά κουτάλια και τη μεγάλη ζωή που θα ζούσαμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να σκεφτούμε αν το σύγχρονο και το νέο είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Εμείς λέμε σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και στα πανεπιστήμια και στις χώρους δουλειάς και στα σχολεία να δημιουργηθούν οι όροι, η νεολαία, ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός, να ζήσουν με βάση αυτό που παράγουν, όλο τον πλούτο να έχουν πραγματικά, να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Μάλιστα. Επειδή πάμε προς το κλείσιμο και βάλατε όλα αυτά τα στοιχεία και για το αύριο, το οραματικό και το πραγματικό και το διακύβευμα από τη δική σας σκοπιά και πλευρά, επειδή περιγράψαμε πριν, λίγο πριν, κύριε Μπατιέλο, μια όξυνση και βλέπουμε μια συνολική επίθεση και μια συνολική κατάσταση και στα δικαιώματα και στην οικονομία και τώρα με την πανδημία και στο κομμάτι της εκπαίδευσης, μήπως πρέπει να δει και ο κόσμος που εμπλέκεται με το λαϊκό κίνημα και να συζητήσει? Βέβαια αυτός είναι η πρωτοπορία, αυτό δικό του θέμα είναι εσωτερικό, μέσα και από δημοκρατικές διαδικασίες. Να δει όμως και το κομμάτι της περαιτέρω έτσι μαζικότητας και ενότητας, ώστε να ανατραπεί η πολιτική που θεωρεί ότι είναι ενάντια στα συμφέροντά του. Γιατί η επίθεση οξύνεται ακόμα περισσότερο από ό,τι κατανοώ και από ό,τι λένε και άνθρωποι που βάλλονται, έτσι. Κοιτάξτε, ναι, και έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια το πώς το κατανοεί και το αντιλαμβάνεται κάποιος αυτό που λέτε είναι και πεδίο μεγάλης συζήτησης, που πραγματικά νομίζω και διεξάγεται και μέσα στο κίνημα, στους φορείς, στα ναυτικά συμβούλια, στα συντονιστικά όργανα των μαθητών, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα εργατικά σωματεία, το τι πρέπει να γίνει και πώς μπορούμε να γίνουμε και πιο αποτελεσματικοί στην πάλη μας. Εμάς η εκτίμησή μας είναι ότι δυστυχώς αυτές οι προσπάθειες που διεξάγονται και παρά τα θετικά ξεσπάσματα, όπως είναι αυτό που λύσαμε τώρα στους φοιτητές, στην αρχή της χρονιάς στους μαθητές και αλλού, σε χώρους δουλειάς που αγωνίζονται για το μεροκάματο, για να μην κλείσει η επιχείρηση, από την άποψη που πετυχούνται στον δρόμο, για πωλήσεις κλπ. Ότι αυτό... Γενικά έχουμε υποχώρηση του κινήματος και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Οπότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να μαζέψει όλος ο κόσμος, ο λαός, τα κουράγια του. Και τα έχει. Ειδικά η νεολαία
που έχει μια ζωή να κερδίσει. Δεν έχει κάτι να χάσει. Μπροστά έχει όλη τη ζωή να δει πώς η μυρολατρεία, το ότι το μικρότερο κακό τελικά πάντα μας οδηγεί στο χειρότερο κακό και στο μεγαλύτερο. Και αυτό είναι ένα και πρόσφατα ιστορικό παράδειγμα, αλλά και πάντα παράδειγμα για την κοινωνία. Πρέπει να πάνε στην άκρη. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη οργή σήμερα, το ξέρουμε, το ξέρουν οι οργανώσεις της ΚΝΕ, μιλάμε ούτως ή άλλως με πάρα πολλούς νέους σταθερά. Υπάρχει πολύ μεγάλη οργή και αργά ή γρήγορα θα φουσκώσει ένα ποτάμι, μικρότερο, μεγαλύτερο στην αρχή, θα φουσκώσει όμως ένα ποτάμι το οποίο θα σαρώσει όσο είναι δυνατόν και αντιλαϊκά μέτρα. Το ζήτημα είναι αυτό το ποτάμι να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Και κατά τη γνώμη μας, και εκεί θα γίνει σίγουρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και θεμητό είναι αυτό το κίνημα, πώς λύνεται τελικά από την αιτία του το πρόβλημα. Γιατί κατακτήσεις μπορούμε να έχουμε και πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό, για να βελτιωθεί η καθημερινότητα. Είναι κατακτήσεις επιβίωσης πια για ορισμένα ζητήματα. Να αγωνιστούμε και να πιέσει σε τέτοιο βαθμό που θα αποτρέψει ένα μέτρο που θα κερδίσει κάτι, μια συλλογική σύμβαση εργασίας, ένα χώρο δουλειάς. Αλλά ένας νόμος επίσης που φαίνεται τα τελευταία χρόνια είναι ότι καμία κατάκτηση, αν δεν ανατραπεί ένα σύστημα που είναι με βάση το κέρδος και στηρίζεται πάνω στην ένταση της εκμετάλλευσης, διαρκώς και διαρκώς, ό,τι κατάκτηση και να έχεις θα είναι προσωρινή. Μάλιστα. Όσο την παλεύεις και είσαι πάνω μπορεί να την έχεις, όταν λίγο υποχωρήσεις θα την πάρουν επίσης αυτοί και άλλες 10. Αυτό ζούμε σήμερα. Ότι οι νεότερες γενιές ζουν χειρότερα από τις προηγούμενες. Και αυτό στην κοινωνική πρόοδο καταλαβαίνετε ότι δείχνει ότι η κοινωνική εξέλιξη πρέπει να πάει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Και να ζήσουν οι νεότερες γενιές με βάση τις τεχνολογικές επιστημονικές δυνατότητες έτσι όπως τους αξίζει. Μάλιστα, σαφής. Φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και για την παρουσία σας, γιατί νομίζω και η άποψη της ΚΝΕ έχει μια ειδική βαρύτητα. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί σε πολλά επίπεδα το επόμενο διάστημα. Ελπίζω να έχετε πάρει τα μέτρα σας εκεί και οι τοπικές κοινωνίες και βασικά οι τοπικές αρχές για την κακοκαιρία που έρχεται. Ναι, είναι σημαντικό να αυτό. Μην έχουμε άλλα. Να μην θρυνήσουμε και ανθρώπινες ζωές, ακριβώς. Ναι, αλλά και περιουσίες ανθρώπων που μπορεί να τις έχουν χτίσει όλη τους τη ζωή, ειδικά και αγρότες και τέτοια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί και εκεί να φτιαχτεί ένα δυναμικό κίνημα που θα διεκδικεί αποζημιώσεις μόνο μετά. Αλλά ότι έχουν πάρθει τα μέτρα έγκαιρα για να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.